ήταν μια συνηθισμένη μέρα για μένα, γεμάτη ραντεβού με υποψήφιους αγοραστές για διάφορα ακίνητα. Το μεσημέρι είχα προγραμματίσει ραντεβού με τον Παύλο, έναν 35χρονο επιχειρηματία, για να του δείξω μια γκαρσονιέρα προς πώληση. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα, ένιωσα μια έλξη προς αυτόν. Ήταν γοητευτικός, με έντονο βλέμμα και ζεστό χαμόγελο. Καθώς του ξενάγησα στην γκαρσονιέρα, η συζήτησή μας κύλησε άνετα και διασκεδαστικά. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα και μια χημεία άρχισε να χτίζεται ανάμεσά μας. Ξαφνικά, η γκαρσονιέρα, που μέχρι πριν από λίγο φαινόταν απλώς ένα μικρό και ασήμαντο διαμέρισμα, μεταμορφώθηκε σε ένα ζεστό και ρομαντικό περιβάλλον. Τα μάτια μας συναντήθηκαν και για μια στιγμή, ο κόσμος γύρω μας έσβησε. Ο Παύλος πλησίασε και με αγκάλιασε. Τα χείλη μας ενώθηκαν και μια φλόγα έσκιζε τις άμυνές μας. Βγάλαμε ο ένας τα ρούχα του άλλου και κάναμε έναν έρωτα γεμάτο τρέλα και πάθος. Οδηγηθήκαμε έτσι σε απίστευτα επίπεδα ηδονής. Από εκείνη τη μέρα, η γκαρσονιέρα έγινε το καταφύγιό μας, το μέρος όπου ζούσαμε τον έρωτά μας με πάθος και αφοσίωση. Κάθε γωνιά, κάθε αντικείμενο, μύριζε την αγάπη μας. Σιγά σιγά, η γκαρσονιέρα έπαψε να είναι απλώς ένα σπίτι. Έγινε το σύμβολο της αγάπης μας, η φωλιά μας, το μέρος όπου χτίζαμε το μέλλον μας. Μαζί, αποφασίσαμε να αγοράσουμε την γκαρσονιέρα. Δεν ήταν απλώς ένα διαμέρισμα, ήταν το μέρος όπου γεννήθηκε η αγάπη μας. Ήταν το σπίτι μας. Και εκεί, σε αυτό το μικρό, ζεστό διαμέρισμα, συνεχίζουμε να γράφουμε την ιστορία μας, γεμάτη αγάπη, πάθος και όνειρα για το μέλλον.